Ναι, να σας πω ότι η γεφυροπλάστιγκα μας είχε βασανίσει, δηλαδή και από πριν παρουσιάσει τη ζημιά εκείνη την καταλυτική, θα την έλεγα, που να μην μπορεί να λειτουργήσει. Όμως το καθυστερούσαμε όσο γινόταν για να περάσει ο πολλής χρόνος του καλοκαιριού που είχε μια κινητικότητα από φορτηγά κτλ. Τελικά φτάσαμε στο σημείο να την κλείσουμε, να τη σταματήσουμε. Άμεσα η τεχνική υπηρεσία και ο διευθυντής, ο κ. Παπαλάνης, συνέταξαν την τεχνική περιγραφή της επισκευής της σε συνεργασία με μένα και μιλώντας και με τεχνική εταιρεία πώλησης, με εταιρεία πώλησης τέτοιων ζυγαριών, τέτοιων κατασκευών, και προχώρησε άμεσα στην σύνταξη της μελέτης. Έγινε και αυτό λοιπόν και πήραμε προσφορές. Ήρθε ανάδοχος, ο οποίος είχε την χαμηλότερη τιμή και ξεκίνησε άμεσα, τον πιέσαμε να ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες με καθημερινή παρουσία του επιβλέποντα μηχανικού από τη διεύθυνση και του διευθυντή του κ. Παπαλάνη. Είδαμε και από κάτω την κατάσταση πώς είναι. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση η κατασκευή σαν κατασκευή και φτιάνονται τώρα όλα τα περιμετρικά γύρω-γύρω, τα σαφρά τσιμέντα τα οποία σπάσαν και έφυγαν, και η πλατφόρμα της αυτή, η βάση που πατάει το αυτοκίνητο και ζυγίζεται. Πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε αποτέλεσμα να φωνάξουμε και κάποιον τεχνικό, κάποιο γνώστη του είδους να την τσεκάρει με κάποια πρότυπα βάρη που πρέπει να τσεκαριστεί, ούτως ώστε να τη δώσουμε στον κόσμο το συντομότερο δυνατόν και να είναι αξιόπιστη και να κάνει τη δουλειά για την οποία έχει κατασκευαστεί.